Ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος έχει δύο επίθετα, δεν είναι πατρόνυμο του Νικολάου. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το είπα και την προηγούμενη φορά, χαίρομαι που στο Κομμουνιστικό Κόμμα βλέπω διαρκώς νέα παιδιά. Που σημαίνει ότι η ανανέωση στελεχών στο κόμμα σας έχει γίνει πράξη. Βλέπω πολλούς νέους. Είναι ανάγκη εξάλλου να προχωράς και νομίζω έχουμε και συνολικά και στην Ευρωβουλή αλλά και στους Δήμους και τις Περιφέρειες από τα πιο νεανικά ψηφοδέλτια. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω στα μέσα ενημέρωσης που θα αναδειχθεί τις επόμενες μέρες είναι το μάτι, συνεχίζει να είναι ή οι διακοπές του. Ξέρω εγώ πόσο κακό είναι να κάνει διακοπές στο πρωθυπουργό. Οι διακοπές έχουν κόστος Καραμαλής. Δεν είναι πρωθυπουργός Καραμαλής. Είναι πολιτικός όμως. Να κάνω ένα όχι, επειδή αυτό κυριαρχεί σήμερα. Ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο. Γιατί η πολιτική ουσία. Θέλω όμως από όλους σας. Καλύτερα να τα αφήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχω μια επιφύλαξη. Δεν θέλω να το κουβεντιάσουμε, δεν θέλω να δικήσουμε τον άνθρωπο. Να δούμε πού είναι το λάθος. Το ότι πήγε με την αστική τάξη διακοπές ή ότι δεν μας το είπε. Το πρόβλημα, όπως το έθεσε και ο συνάδελφός σας πριν, το αν είναι με τις ελίτ ή είναι με τους πολλούς, δεν έχει να κάνει με τις διακοπές. Έχει να κάνει με μια πολύ συνεπή πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, που ξεκίνησε με την πολιτική πράξη του Τρίτου Μνημονίου, το οποίο στήριξαν βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Άρα από εκεί ξεκινώντας, νομίζω είναι καθαρό με ποιους ήταν και με ποιους συνεχίζει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δρομολογημένος να πλευρήσει και να ταυτιστεί με την αστική τάξη και να γίνει ένα από τα άλλα κόμματα. Αυτό λέτε. Αυτό εξάλλου δεν είναι καθόλου δηλητηριώδες, είναι μια πραγματικότητα. Οι κυβερνήσεις εκφράζουν τα συμφέροντα της τάξης της οποίας είναι στην εξουσία. Στην Ελλάδα η τάξη που είναι στην εξουσία είναι η αστική τάξη, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι βιομηχανοί, οι μονοπωλιακοί όμιλοι και η πολιτική που εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι προηγούμενοι είναι πολύ συνεπή σε αυτό. Μην ξεχνάτε, πριν από τρεις εβδομάδες ψηφίστηκε ουσιαστικά η εθελοντική φορολογία στους Έλληνες εφοπλιστές. Τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τσακίζεται από φορολογία η οποία οδήγησε στην ανάγκη να πρέπει να φέρεις μέτρα κάποιας μικρής ανακούφισης όπως οι 120 δόσεις και τα λοιπά. Τη διέλυσε ο Τσίπρας, την αστική τάξη. Πώς τη διέλυσε. 40,2% καθαρά κέρδη είχαν τα μεγάλα μονοπωλιακά όμιλα της ελληνικής. Γιατί τη μεσαία τάξη τη διέλυσε, δεν υπάρχει πια. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε έναν πολύ γνήσιο αριστερό, αν αμφισβήτητα είστε. Είστε κουκουέ. Κάντε τα καλά να τα φοβάστε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αριστερό κόμμα και συνεπές αριστερό κόμμα. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος. Ναι, είναι σαφές. Αλλά εγώ το λέω κάθε φορά από αυτή εδώ την εκπομπή και στα άλλα μέσα ενημέρωσης που έχω διτεύσει. Σέβεσαι την άλλη πλευρά όταν είναι συνεπής και σταθερή. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αυτό το προνόμιο. Μόνο τότε τη σέβεται η αστική τάξη την άλλη πλευρά. Όταν δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, δυστυχώς. Επιτρέψτε μου. Καλά, τώρα το άρεσε το κουκουέ διεκδικεί την εξουσία ή όχι. Άρεσε ο συνασπισμός. Αφήστε το κουκουέ να το ξέρει καλύτερα. Μόνο όταν ήταν στο 30%. Όταν οι δυνάμεις αυτές της αριστεράς κατέκτησαν την διακυβέρνηση. Να ρωτήσει ο Αντρέας Ασό και επανερχόμαστε με εσάς, θα ξεκινήσω, κύριε Πετρόπουλο, έτσι κι αλλιώς. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς συνεχίζει να στηρίζει ένα κόμμα, γιατί τα ποσοστά του είναι 20-20... Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα από τα γκάλωπ και τις δημοσκοπήσεις. Εξάλλου πολλές φορές τα στελέχη, οι εκπρόσωποι του κόμματός μας έχουν ερωτηθεί. Η άποψη που έχουμε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις περισσότερο κατευθύνουν και δημιουργούν άποψη παρά μετρούν. Καλά, αυτό έχει να γίνει. 20% αντί 18%. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι μπροστά στις εκλογικές μάχες, το σύστημα συνολικά και αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο εκεί, που έχουν πολλαπλές οδούς επικοινωνίας και συμφέροντα με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, θέτει τα διλήμματα μπροστά σε εκλογικές μάχες. Το δίλημα που τέθηκε για παράδειγμα το 2015 ποιο ήταν? Ήταν τελειώνω με το μνημόνιο. Στη συνέχεια όμως φάνηκε ότι το μνημόνιο δεν τέλειωσε, αλλά ήρθε και άλλο μνημόνιο. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί ήθελαν να βγουν από αυτή τη φρίκη που είχε δημιουργηθεί. Πρέπει τώρα που έχουν την εμπειρία του 2015 να σκεφτούν καλά και να δώσουν απάντηση στο αν θα συνεχίσουμε. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που πρέπει να πω στον ελληνικό λαό σήμερα και το λέμε συνεχώς είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που μας έφερε μέχρι εδώ, που γεννάει ένταση της εκμετάλλευσης, φτώχεια, πολέμους και ανεργία. Και ότι πρέπει σήμερα να αλλάξουμε σελίδα. Και αυτό μπορεί να το κάνει με δυνατό κουκουέ σε κάθε κάλπη. Περιφέρεια, Δήμο και Ευρωβουλή. Κρατήστε τα. Περνήσατε 4 χρόνια με την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Ναι ή όχι. Έχετε την Παπακώστα που λέει μετά στι κατσαρίδε. Φωνάζοντα δεν θα αποκτήσετε δίκιο. Δεν μου αφήνετε να μιλήσω, όμω γι' αυτό φωνάζω. Μα θέλετε να σα απαντήσω. Είναι υπουργό η κυρία Παπακώστα που είπε του μετανάστε στι κατσαρίδε. Ναι ή όχι. Είναι ή δεν είναι. Σε ποια κυβέρνηση ήταν όταν είπε η κυρία Παπακώστα του μετανάστε? Εγώ σα λέω
Νομίζω ήταν στην κυβέρνηση που ήταν το Πασόκ με την Δημοκρατία. Εγώ σας λέω ότι η στρατηγική σας είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Εμείς δεν κάνουμε, δεν υπερασπιζόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να λέμε τα πράγματα. Το υποκριτικό είναι να παριστάνει το κουκουέ του συνδικαλιστές την ώρα που δεν αφήνει τα συνδικάτα να κάνουν τα συνεδριά του με τη βία. Καλά, κύριε Παλάτζα. Εσείς πότε είδατε συνδικάτο στη ζωή σας, δηλαδή, για να μιλάτε τώρα για αυτή την ιστορία? Έχετε υπάρξει στη ΓΕΣΕ, σε ποια ΓΕΣΕ, του ενός κουλουριού αύξηση? Και ένα αυτό που κάνετε εσείς που δεν αφήνετε δημοκρατικό συνέδριο νόθους αντιπροσώπους εξέλιξη παράταξη στη ΓΕΣΕ. Γιατί είστε πράκτορες της βίας και εσείς πρακτορεύετε τη βία. Και εσείς είστε πράκτορας τότε της αντιπροσώπησης αυγής με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήσετε. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στη ΓΕΣΕ? Έχετε παρακολουθήσει ότι μετακινούν συνδικαλιστές? Πάντως ρίξατε. Έχουν που κάνει με τη βία συνδικαλιστές. Κάνετε λάθος. Και στα βίντεο που βγήκανε και που λέγανε ότι χτυπάμε εμείς, ένα συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ ήταν στη μέση που τον πηγαίνανε 10. Το εργαλείο του κεφαλαίου του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Το καλύτερο εργαλείο. Το να προέρχεται αυτό, αυτή η κριτική να προέρχεται από το Πασόκ προς το ΚΚΕ. Πασόκ, βεβαίως, γιατί το Πασόκ μιλάμε, περήφανα, ζείτε, μάλλον ζείτε στον Άρη. Το Πασόκ κυβέρνησε 40 χρόνια κυβέρνησε περήφανα και έβαλε τη χώρα στο πρώτο μνημόνιο. Η Ελλάδα προόδευσε τα χρόνια αυτά της μεταπολίτευσης, τα χρόνια του Πασόκ η μεσαία τάξη άνθησε. Εσείς ψήφισατε το Όλοι οι Έλληνες είχαν ίσες ευκαιρίες όσο το Πασόκ κυβερνούσε. Τώρα όσο σας πονάει όσο το Πασόκ κυβέρνησε, ποιοι είχαν όσο και να σας πονάει το Πασόκ είναι πάλι εδώ και θα ξανά είναι ισχυρό. Μας δεν μας πονάει το Πασόκ καθόλου. Μας πονάει η εργατική τάξη και ο λαός της χώρας ότι το 30% και 35%. Εκφράζεται μια μια εργατική κλειστή κάστα η οποία λειτουργεί υπό τις υποκριτικές του πάντας. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιο διάλογο, αλλά θα βάλω ένα μικρό σχόλιο και θα σταματήσω. Το αν εκφράζει το ΚΚΕ την εργατική τάξη, που οι δυνάμεις του, να θυμίσω στον κύριο Παλάτζα, να θυμίσω στον κύριο Παλάτζα ότι οι δυνάμεις του έχουν πάνω από 25% πανεθνικά. Πάνω από 25% πανεθνικά. Λοιπόν, θα το ξέρουμε αυτό. Θα το ξέρουμε αυτό. Ποιος είναι η μεγαλύτερη δύναμη, η ΠΑΣΚ ή το ΚΚΕ? Για να συζητάμε τώρα. Θα το ξέρουμε αυτό. Το ΚΚΕ, η δυνάμη του ΠΑΜΕ που είναι πλειοψηφία, είναι πλειοψηφία πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Θα ήταν ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε για το συνδικαλιστικό. Η ΓΕΣΕ μας πονάει. Η ΓΕΣΕ πονάει την εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα γιατί τα βρήκε με τις κυβερνήσεις που εφάρμοσαν μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια. Η ΓΕΣΕ πονάει το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ γιατί δεν το ελέγχεται. Και ό,τι δεν το ελέγχεται. Γιατί δεν συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή? Παρακαλώ, μην τσακώνεστε για κάτι που είναι πεθαμένο. Το συνδικαλιστικό γιατί δεν στην Ελλάδα έχει πεθάνει. Ήταν φαντασίες του ΠΑΜΕ. Να προχωρήσουμε στο ποτάμι και για το συνδικαλισμό. Να στείλουμε με email. Επειδή έκανε ο Κωνσταντινίδης, ο κ. Κωνσταντινίδης. Δεν είπε τίποτα αντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι, έκανε όμως μία υπέρβαση. Είπε ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο Μακρόν είναι αυτός που εκφράζει την ελευθερία και την ισότητα στην Ευρώπη. Εγώ μόνο να κάνω ένα σχόλιο ότι την ελευθερία και την ισότητα δεν μπορεί να την εκφράζουν εικόνες των μαθητών γονατισμένων με τα χέρια πίσω από την παλάτη, περικυκλωμένους από τα μάτια του Μακρόν, επειδή διαδηλώνουν, ακριβώς επειδή ο κύριος Μακρόν, ο φίλος του Τσίπρα, εφάρμοσε μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Που αυξήσε, πρώτο είναι που φίλος αυξήσε. Ο Μακρόν του Τσίπρα, του Σταύρου Θοδωράκη. Κοιτάξτε, το 2015 έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι θα βγει ο Μακρόν και θα αλλάξει η Ευρώπη. Έρχεται ελπίδα. Και ήρθε καταστολή και αύξηση στην φορολογία και στα ίδια καταναλώνω στη Γαλλία. Αυτό και κλείνω με αυτό. Κοίταζα τα στοιχεία για αυτά που δίνεται επιδόματα ενοικίου. 104.000 οικογένειες παίρνουν επίδομα ενοικίου. 49.000 είναι αλλοδαποί. Έχετε δει πόσες ελληνικές οικογένειες είναι στον δρόμο? Δεν παίρνουμε να τα ακούσω από αυτά. Και δεν από σας, ξέρω κύριε Τζαβέλα. Ω, σας το λέω. Δεν παίρνουμε. Ειλικρινά, γιατί θεωρούσα ότι ήταν ασφάλεια και πολιτική και πολιτικό με ευρωπαϊκό αέρα και ευρωπαϊκό στυλ. Το να κάνετε τον ευρώ. Όχι, όχι, πραγματικά σας το λέω. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένα λεπτό. Να προάγεται μια ρατσιστική αντίληψη ότι κακώ άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Εγώ εθελοντικά για μετανάστες. Ακριβώ επειδή το ακριβώς και η ίδια μαζί επειδή, δεν το έχετε κάνει. Επειδή το έχετε κάνει, καλύτερα να προσέχετε αυτά που λέτε. Γιατί εγώ εκπροσωπώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στο πάνελ, ξέρετε. Εσείς και δεν είναι προσωπικά. Δεν είναι προσωπική εγώ λέω η χρέωση. Για την προσωπική μου δουλειά είναι μετανάστες. Χρέωση. Λοιπόν, δικαιούμαι και, να και κάνω λέω, μια γιατί ήταν, όπως είπαν οι προλαλήσαντες εδώ στο πάνελ. Δεν θα πω σε ένα πόλεμο φτωχών, κυρία Τζαβέλα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ανάμεσα στο Έλληνα και στο φτωχό μετανάστε. Είχε την τακτική του νόμου και δεν θα πω. Αυτή είναι η πολιτική του Όρμπαν. Αυτή είναι η πολιτική τη Νέα Δεξιά. Αυτή είναι η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και του κυριακού Μητσοτάκη. Και αυτό είναι το πρόβλημά τη. Και λυπάμαι, την οποία την εφαρμόσατε και εσείς, βέβαια, κύριε Πετρόπουλε, έτσι. Την εφαρμόσατε και εσείς. Με αγωνεύστηκαν διεκτικά. Όσο ό,τι και αν λέτε τώρα εδώ, υπάρχει σοβαρή, τραγική έλλειψη στα νοσοκομεία και στο κλάδο της υγείας, γιατί διατηρείται
Και αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Αν με αυτά που λέγονται είναι νεοφιλελεύθεροι, όχι πολιτική του, να διατηρεί κάποιο την πτώση τη κρατική χρηματοδότηση για τον κλάδο τη υγεία από τα 6 δισεκατομμύρια που ήταν στα 1,5. Και ταυτόχρονα, το ματωμένο πλεόνασμα. Ακούστε να σα πω. Το ματωμένο πλεόνασμα το οποίο πήρατε από την εργατική τέχνη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, το ιεραρχήσατε να το δώσετε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 4 δισεκατομμύρια. Τη στιγμή που με βάση τα στοιχεία της οικονομίας, γενικεύεται σε τεράστιο βαθμό η ελαστική απασχόληση και ο μέσος μισθός της ελαστικής απασχόλησης που ξεπερνάει το 35% στην Ελλάδα σήμερα για τους νέους είναι ακόμα 360 ευρώ. Άρα τώρα ποιος κάνει, ποιο είναι η νεοφιλελεύθερη και πολιτική, εφαρμόσατε εσείς, τα μνημόνια που ψήφισαν οι προηγούμενοι τα εφαρμόσατε. Νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι να περικόψει τα επιδόματα. Νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι να απολύσει εργαζόμενους. Νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι να Τον ένφια τον συνεχίζετε. Εμείς τέσσερα χρόνια έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου, το ΚΚΕ συγκεκριμένες, και κανείς σε αυτό το τραπέζι δεν μπορεί να πει το αντίθετο για την επαναφορά των μισθών στα 751, των συλλογικών συμβάσεων, για να πέσει η φορολογία στα λαϊκά στρώματα. Εγκρίνεται προφανώς λοιπόν, την αύξηση του μισθού κατά 11%, Γιατί εσείς δεν ψηφίσατε, εμείς εγκρίνουμε κάθε μέτρο και το ξέρετε καλά, που βελτιώνει, παρόν ψηφίσαμε επί της αρχής, γιατί είχε και άλλες διατάξεις. Αλλά εσείς, ας πούμε, που είχατε προεκλογικά δέσμευση για την επαναφορά του μισθού στα 751, όταν κατέθεσε το ΚΚΕ την πρόταση στη Βουλή, γιατί δεν την ψηφίσατε. Μη βιάζεστε. Πώς δεν. Αυτό είναι περσινά ξένα στα φίλια, δεν είναι καινούργια. Θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι σχέση θα πάμε σε άξιση. Εγώ σας λέω. Σε μείωση μισθών. Αυτό τώρα είναι σοβαρή απάντηση. Αυτό θα κρυθεί. Ναι, γιατί αυτό θα κρυθεί να επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή βάζετε τώρα από πάνω άλλο ένα δίλημα στο λαό για το πώς θα ψηφίσει τις εκλογές. Μα προφανώς. Ενώ ταυτόχρονα κρατάτε την νομοθεσία που έχετε ψηφίσει. Την νομοθεσία που έχετε ψηφίσει την κρατάτε στον αέρα, κρεμάμενη σαν δαμόκλειο σπάθη και οπότε θέλω την εφαρμόζω. Τη μείωση του αφορολόγητου για παράδειγμα. Και ανάμεσα σε μια σκληρή νοφιλελεύθερη πολιτική την οποία επαγγέλνει. Την οποία εφαρμόζετε κι εσείς όμως. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε. Δεν λέει 14. Η Ευρώπη, τα κεντροαριστερά και τα κεντροδεξιά κόμματα από το Μάστιχτ και μετά συγκλίνουν στο κέντρο στην Ευρώπη. Έτσι. Και η Ευρώπη παραμένει πάντα δημοκρατική. Συγκλίνουν στο κέντρο ακριβώς, αλλά γιατί το πολιτικό κέντρο, όπως ήθιστε να το ονομάζουμε, αλλά το πολιτικό κέντρο έχει δείξει τα δόντια του στην πλάτη του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών της Ευρώπης. Τα χρόνια της κρίσης, λέτε. Όχι, και νωρίτερα. Γιατί, για παράδειγμα, τα μέτρα που γενικεύτηκαν στην Ελλάδα με την κρίση, οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες τα έχουν νομοθετήσει και τα έχουν βάλει σε κίνηση από το 2003-2004 με το σχέδιο Hartz 4 και την Ατζέντα 2010. Άρα, τώρα, για να μείνουμε στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ατζέντας μπροστά στις ευρωεκλογές. Γιατί έχουμε ευρωεκλογές. Στην ακροδεξιά, που είπαμε. Θεωρείτε ότι είναι μεγάλος κίνδυνος. Πρώτα απ' όλα. Ποιος έχει τη βασική ευθύνη. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι μια ένωση που έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Θυμηθείτε ότι ο πρόγονός της ήταν Ευρώπη, η Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα. Στην Ευρώπη οι λαοί, τώρα για να κάνουμε διάλογο, δεν κάνουμε διάλογο. Δηλαδή, να σας πω. Στη Δανία, για παράδειγμα, που δεν είναι μια αριστερή χώρα, έχουμε τη μικρότερη ψαλίδα μεταξύ πλούσιου και φτωχού. Και το καλύτερο κοινωνικό κράτος. Άρα, έτσι, η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ σας προκαλώ, έδωσε κοινωνικές παροχές. Επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, σας προκαλώ να δείτε στο ριζοσπάστη το προηγούμενο διάστημα. Να δείτε στο ριζοσπάστη τους προηγούμενους δύο μήνες, όπου έχουν γραφτεί συγκεκριμένα άρθρα και για τη Δανία και για τη Σουηδία και για τη Γερμανία, όπου ακριβώς βάζουν το πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων και θα δείτε ότι σε αυτές τις χώρες, ανεξάρτητα με το αν είναι σοσιαλδημοκρατικές, κεντροδεξιές ή όχι οι κυβερνήσεις που κυβερνάνε, ανεξάρτητα αν είναι στη ζώνη του ευρώ ή όχι, εφαρμόζονται οι ίδιες πολιτικές αντάσεις που εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Πέστε μας μια χώρα που να σας υπάρχει όμως. Αφήστε με να σας πω. Με τις ιστορίες γράφεται η ζωή. Ναι. Ένας Έλληνας μάνατζερ, πολύ μεγάλη εταιρεία, μετατέθηκε από την Αθήνα, πήγε στην Κοπενχάγη. Εντυπωσιάστηκε λοιπόν, μου λέει, εγώ, ήταν γενικός διευθυντής, είχε μια μεγάλη θέση. Εγώ λοιπόν από τον οδηγό στην Αθήνα είχα 10 φορές μεγαλύτερο μισθό. Από τον οδηγό μου στην Κοπενχάγη έχω 4 φορές μεγαλύτερο μισθό. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Για να δούμε τις διαφορές. Για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Υπάρχει ο κόφτης. Το λέω για να μην ακυρώσουμε την Ευρώπη, όχι το δικό σας λόγο. Φοβάμαι ότι έχετε στο μυαλό σας πάντα ένα παράδεισο. Καθώς εμείς δεν έχουμε κανένα παράδεισο. Κοιτάξτε. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε εμείς να μετράμε από χώρα σε χώρα. Η σύγκληση, όπως καταλαβαίνετε, που λέγαμε παλιότερα, έχει ακυρωθεί. Και έχει ακυρωθεί γιατί ακριβώς οι οικονομίες
είναι ανισόμετρες. Δεν κυλούν με τον ίδιο δρόμο. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 280 δισεκατομμύρια ΑΕΠ και είναι άλλο να έχεις 1-3 ΑΕΠ. Και αυτό έχει να κάνει συνολικά με το σύνολο των παροχών, το ύψος των μισθών κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Όχι να το γκρεμίσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι το σύνολο του κόστους ζωής δεν ανταποκρίνεται συνολικά στο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχει εκεί. Γιατί είναι άλλο το κόστος ζωής στην Ελβετία, άλλο το κόστος ζωής στη Σουηδία, άλλο το κόστος ζωής στη Γερμανία. Και για την εργατική τάξη, γιατί το ΚΚΕ αυτό το τμήμα της κοινωνίας εκφράζει και σε αυτό το τμήμα απευθύνεται, είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Όταν πρέπει, για παράδειγμα, στη Γερμανία, με τον μισθό των 1.500 ευρώ, το μέσο μισθό, το μέσο ανώτερο, γιατί ο κατώτερος μισθός είναι 900 ευρώ στη Γερμανία, λόγω τώρα, έτσι, και κατά τη στοιχεία, το ίδιο και στις υπόλοιπες χώρες, να πρέπει να πληρώσει, για παράδειγμα, 180 ευρώ τροφία για τον βρεφονηπιακό σταθμό και πάει λέγοντας. Άρα, για να επανέλθουμε στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αλλάζει και αλλάζει προς το χειρότερο ακριβώς γιατί εξυπηρετεί το καπιταλιστικό σύστημα. Η αντιπρόταση. Κάθε φορά, θα σας πω ποια είναι η αντιπρόταση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει συνολικά σαν Ένωση και οι δυνάμεις που την στηρίζουν και στην Ελλάδα και παντού, να αντιμετωπίσουν την άνοδο του φασισμού και της ακροδεξιάς. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσημη ιδεολογία του στον αντικομμουνισμό. Που να θυμίσω, στο 1/3 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κομμουνιστικά κόμματα είναι παράνομα και τους απαγορεύεται να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική έχετε ζωή. Έχετε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναρωτηθεί, όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ευθύνες για τη στήριξη από την αρχή τις δυνάμεις τις φασιστικές που έφεραν την προηγούμενη Ουκρανική κυβέρνηση στην εξουσία. Έχει μεγάλες ευθύνες γιατί ανέχεται κάθε Μάρτιο και Απρίλιο να διαδηλώνουν οι απόγονοι των ΕΣΕΣ στις βαλτικές χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σέρνουν τους κομμουνιστές σε δίκη. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις, λοιπόν, κύριε Πολίτη, με τις οποίες και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα επιδιώκει να συνεργαστεί, όπως είναι η Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, όπως είναι ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που τον στήριξε Ku Klux Klan, όπως είναι ο Νετανιάχου, που τις προηγούμενες μέρες δολοφονούσε ξανά το λαό της Παλαιστίνης, δεν μπορούν να φράξουν τον δρόμο στην ακροδεξιά. Στην ακροδεξιά, ιστορικά, τον δρόμο τον έφραξαν οι κομμουνιστές με επικεφαλή στον Κόκκινο Στρατό στην 9η Μάη. Και όχι μόνο. Δεν κάνουμε χαλά. Γιατί ακριβώς βάζουν στο επίκεντρο την ουσία και τη μήτρα που γεννάει αυτές τις δυνάμεις. Γιατί η Χρυσή Αυγή, αν δείτε τι ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο, ό,τι έχει να κάνει με αύξηση τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ψήφιζε και συνέχισε να το ψηφίζει μαζί και με τα άλλα κόμματα ελληνικά. Ό,τι φοροαπαλλαγές δίνονταν στο μεγάλο κεφάλαιο, το ψήφιζε και συνέχιζε να το ψηφίζει. Και εδώ στην Ελλάδα, να θυμίσω τι έκανε. Άνοιγε δουλεμπορικά γραφεία στον Πειραιά με 12 ευρώ μεροκάμα το 12 με 20, μόνο για Έλληνες. Άρα λοιπόν. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται σήμερα. Καλύτερη Ήπειρος, ακούστε με. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Τζαβέλα, δεν είναι Ήπειρος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Έχει καταρρεύσει υπαρκτός ο σύγχρονος παντού. Αποτύχει το μοντέλο σας παντού, γιατί δεν το λέει. Ο καπιταλισμός, κυρία Ροκοφίλου, ο καπιταλισμός έκανε 5 αιώνες να εδρεωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, εμείς λέμε, λοιπόν, για να κλείσω. Εδώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, δεν το έχετε καταλάβει. Ο καπιταλισμός δεν έχει καταρρεύσει. Δεν έχει καταρρεύσει. Κλείστε με αυτό. Είναι σε κρίση. Το ποτάμι δεν έχει μιλήσει ακόμα, σας παρακαλώ. Είναι ο μόνος αδικημένος ο κ. Κωνσταντινίδης. Το αναγνωρίζω, κλείνω. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει δικαιώματα, γιατί τα δικαιώματα των λαών για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μισθολογικό, λοιπόν, και μη μισθολογικό κόστος. Χρειάζεται αποδέσμευση, και δεν μπορεί μα να το μεταναστευτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση το δημιούργησε. Πήγε, αιματοκύλησε τους λαούς της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και τώρα όποιοι άνθρωποι τρέχουν να φλήρουν. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βομβάρδισε η Γαλλία τη Συρία, κύριε Ροκοφίλ, τι μου λέτε τώρα. Η Γερμανία δεν έστειλε. Απορώ λοιπόν, που είναι η Ιταλική χώρα στο Αφγανιστάν. Αυτή που θα φτιάξουμε, κυρία Τζαβέλα. Αυτή που θα φτιάξουμε. Όταν αποδεσμευτεί η Ελλάδα από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ο λαός της πάρει την εξουσία και την οικονομία στα χέρια της. Και πραγματικά το 2019 ουτοπία είναι να πιστεύεις ότι σε αυτό το δρόμο, με αυτές τις επιθετικές στρατιωτικές υπεριαλιστικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα ζήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό το 74% του ελληνικού λαού βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και του γυρίζουν τα άντερα. Τι λέτε τώρα, αυτά που τα βρήκατε. Στο Ευρωβαρόμετρο, κυρία Ροκοφίλου, μάλλον δεν ξέρετε. Μάλλον δεν διαβάζετε. Παρακαλώ, επειδή πάμε να την κάνουμε ιδεολογική την εκπομπή. Πάμε στον κύριο Κωνσταντινίδη. Εκτιμάτε, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή το ακολουθείτε το θέμα, ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι ήδη είδαν τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους να διαψεύδονται μία φορά από κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες, στη συνέχεια ψήφισαν τις λεγόμενες αριστερές κυβερνήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες, και είδαν ξανά
τις κυβερνήσεις εκείνες με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα συνεργαστεί στην Ευρώπη. Και στη συνέχεια ήταν τα όνειρά τους ξανά να διαψεύδονται στο όνομα της ελπίδας και της αριστεράς. Αυτό εκτιμάται ότι δημιούργησε το ένα ρεύμα που έστειλε τον κόσμο. Των προσδοκιών είναι όντως πολύ σημαντικό. Τον κόσμο στην αγκαλιά του ακροδεξιού λαϊκισμού. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε αν θα ψηφιστεί η Χρυσή Αυγή επειδή απογοήτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή περίπου, εν πάση περιπτώσει αυτό, θα σας απαντήσω πως η Χρυσή Αυγή πια είναι ένα ακαθόδες κόμμα. Κανένας δεν θα το ψηφίσει παρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται τις πολύ καθαρές θέσεις. Μιλάω για ιστορικά αυτό το φαινόμενο που σα είπα. Γιατί και στην Ιταλία. Παιδιά, η Χρυσή Αυγή και στις άλλες χώρες. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Σοσιαλδημοκράτες κυβέρνησαν, διέψευσαν και μετά ήρθε ο Μπερλουσκόνης. Και στην Βραζιλία το ίδιο πράγμα έγινε. Πάντως, όταν βλέπετε παροχές, όποιος και αν τις δίνει, δεξιός, αριστερός, καλό δεν είναι για τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς αυτό που νομίζουμε είναι ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι όποιο είδους παροχή και αν γίνεται, η οποία βελτιώνει την κατάστασή του, έστω και λίγο, δεν είναι χάρισμα. Δεν είναι χάρισμα. Το έχει πληρώσει με αίμα νωρίτερα, λέτε, και τώρα δεν το επιστρέφεται. Δεν το έχει πληρώσει μόνο με αίμα. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι γίνεται κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων, των αγώνων που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια και που είχαν μπροστά τους μία προμετωπίδα, ένα αίτημα, που είναι η ανάκτηση των απολειών. Δεν μπορεί να αισθανόμαστε, να εγκλωβιζόμαστε για το αν έδωσε κάτι, έδωσε κάτι άλλο. Πράγματα ιδιαίτερα τα οποία το 2019 θα έπρεπε να είναι αυτονόητα για το σύνολο του ελληνικού λαού. Και βεβαίως χρειάζεται να έχουμε και μικρό καλάθι. Σήμερα έβγαλε η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας ένα βίντεο σε σχέση με το κότερο, που έλεγε: έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Θέλω να θυμίσω και πρέπει να θυμίσω. Το βγάλατε το βίντεο. Να το ψάξετε στον αέρα, να το παίξετε βέβαια. Εγώ το είπα πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έφτιαξε και τις προηγούμενες εκλογές. Εντάξει, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ασχολείται με αυτό. Στην ουσία τη σατυρίζει. Έχει τις προεκλογικές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Λέει: θα κάνω και τα λοιπά. Και πετάγεται στη μέση η γνωστή ελληνική ταινία. Βεβαίως έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Εγώ θέλω να πω, αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ότι έχει πει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια τέτοιο παραμύθι, το οποίο στη συνέχεια το έχει διαψεύσει, που πρέπει να έχουμε πραγματικά μικρό καλάθι. Και αν δείτε και τώρα τις εξαγγελίες που γίνονται, θα δούμε ακριβώς πώς θα έρθουν τα μέτρα. Αλλά υπάρχουν ψηφισμένες ρυθμίσεις, οι οποίες σε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπουν σε εφαρμογή. Γιατί κανένας από τους νόμους που νομοθετήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχει καταργηθεί. Και αν δείτε και τις 120 δόσεις που λέει ο λόγος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στο χέρι μας. 120 δόσεις είναι καλό μέτρο, έτσι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, προσέξτε. Δεν είναι εύκολο να δεθεί σε πολλούς, κύριε Πολίτη. Έχει πολλούς αστερίσκους, από ό,τι κατάλαβα. Πάρα πολλούς αστερίσκους. Να σας πω και οι αποδέκτες του ευεργετήματος αυτών 120 δόσεων είναι πάρα πολύ λίγοι. Καταρχήν, άμα χάσεις μία δόση. Δεν είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ και πολύ δύσκολο πια να δοθεί αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα 120 δόσεις σε όλους. Έχει πάρα πολλούς αστερίσκους και πολλά προβλήματα και οι αποδέκτες αυτού του μέτρου είναι πολύ λίγοι. Να πω και κάτι. Να ολοκληρώσω μια φράση για να πάω. Έχω ακόμα μόνο 5 λεπτά για να προλάβουν όλοι. Κλείνω σε αυτό. Για παράδειγμα, αν κάποιος θα μπει να ρυθμίσει τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάντως το ότι μείωσε το φόρο στην εστίαση από 24 στο 13, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίζει ρόλο για τη ζωή του λαού. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σας κλέβει τη δική σας ατζέντα. Για να τελειώσω και να δώσω το χώρο στον ελληνικό λαό. Πρέπει να το παραδεχτείτε ότι έχετε πάρει πάρα πολύ χρόνο, γιατί τα λέτε ωραία και όλοι αυτό το. Εάν θέλει ο ελληνικός λαός να βελτιώνει συνεχώς και να έχει θετικά αποτελέσματα να τα βλέπει στη ζωή του, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενισχύσει πραγματικά το ΚΚΕ. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί από θέσεις εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης να παλέψει όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να ζήσουμε καλύτερα ήδη από αύριο.